Και πάμε να φτιάξουμε την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Ψωμί με παντζάρι και ξηρούς καρπούς. Μια συνταγή μοναδική, ειλικρινά πάρα πολύ θρεπτική, γιατί το παντζάρι θεωρείται superfood. Οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για το ψωμί με παντζάρια και ξηρούς καρπούς θα χρειαστούμε: για το ψωμί, 300 γραμμάρια παντζάρια μπαρμπαστάθης, 50 γραμμάρια νερό, 1 κουταλιά της σούπας ξηρή μαγιά, 450 γραμμάρια αλεύρι σκληρό, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 70 γραμμάρια καρύδια, 1 αυγό για το άλυμα και 50 γραμμάρια μίξ ξηρών καρπών. Για τον dip θα χρειαστούμε 1 κουταλάκι του γλυκού μαραθόσπορο, 300 γραμμάρια πουρέ παντζάρι, 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, ξύσμα από ένα λεμόνι, 1 κουταλάκι του γλυκού χυμό από λεμόνι, αλάτι, πιπέρι και 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε σαλάτα πράσινων λαχανικών, αλάτι, φέτες από ψωμί, ντοματίνια, φέτα, ελαιόλαδο και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα έχουμε μία κατσαρόλα με βραστό νερό, γιατί πρέπει να ετοιμάσουμε τα παντζάρια μας. Άρα πρέπει να πάρουμε τα παντζάρια μας από την κατάψυξη. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ παντζάρια μπαρμπαστάθης. Είναι πρακτικά και εύκολα στη χρήση, καθώς δεν χρειάζονται καθάρισμα και κόψιμο. Ουσιαστικά ανοίγουμε τη συσκευασία, τα βάζουμε στο βραστό νεράκι και είναι έτοιμα να τα καταναλώσουμε. Θέλουμε μία ολόκληρη συσκευασία, οπότε ανοίξτε την εδώ. Το νεράκι μου βράζει κατευθείαν χωρίς να λερώσω τα χέρια μου. Ρίχνω μέσα στο νεράκι και επειδή θέλω να τα κάνω πουρέ, θα τα βράσω λίγο παραπάνω από τις οδηγίες χρήσης, οπότε θα τα βράσω γύρω στα 20 λεπτάκια. Μόλις περάσω τα 20 λεπτάκια, θα τα βγάλω για να τα κάνω πουρέ και να τα χρησιμοποιήσω για να φτιάξω το ψωμί από παντζάρια. Μετά από 20 λεπτάκια τα παντζάρια μας είναι έτοιμα και ήρθε η ώρα να τα σουρώσουμε εδώ. Τέλεια. Και μόλις τα σουρώσουμε, πρέπει, καθώς είναι ακόμα ζεστά, να τα πολυτοποιήσουμε. Είτε με ένα μπίμερ, είτε με ένα μιξεράκι, μπορείτε να τα χτυπήσετε μέχρι που να γίνουν πουρές. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το μπίμερ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Ουσιαστικά θα πάρω τα παντζάρια μου, θα τα βάλω σε μία κανατούλα, εδώ. Και τώρα με το μπίμερ θα τα πολυτοποιήσω πάρα πολύ καλά. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα, επειδή ο πουρές αυτός θα χρειαστεί να τον βάλουμε μέσα στο ψωμί μας, είναι ουσιαστικά η πρώτη ύλη του ψωμιού, επειδή είναι ζεστός δεν μπορούμε να το βάλουμε κατευθείαν, γιατί έχουμε μέσα στο ψωμί τι ακόμα? Μαγιά. Η μαγιά, άμα ακουμπήσει ένα καυτό μείγμα κατευθείαν, τι κάνει? Τελειώνει. Οπότε θέλουμε να κρυώσει καλά ο πουρές, τον αφήνουμε στην άκρη και όταν κρυώσει αρκετά, τότε θα ετοιμάσουμε το ψωμάκι μας. Το παντζάρι ή κόκκινο γούλι ξεχωρίζει για το βαθικόκκινο χρώμα, την απαλή μεταξένια υφή και το γήινο άρωμά του. Τρώγεται ομό, βρασμένο ή ψητό. Περιέχει φενόλες με αντιοξυδοτικές και αντιγυραντικές ιδιότητες, μαγνήσιο, σίδηρο, φόσφορο και φυτικές ίνες, ενώ είναι εξαιρετική πηγή φωλικού οξέως. Το έντονο κόκκινο χρώμα του οφείλεται στο αντιοξυδοτικό βούλγα ξανθίνη. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το ψωμάκι μας. Για τη συνταγή αυτή χρειαζόμαστε 300 γραμμάρια πουρέ από το παντζάρι. Οπότε, ζυγίζουμε καλά, εδώ. 290-300 ακριβώς. Τώρα, ο υπόλοιπος πουρές που έχει μείνει από το παντζάρι, είτε το βάζουμε στην κατάψυξη, είτε φτιάχνουμε κάτι άλλο με τον πουρέ μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα φτιάξουμε ένα dip, οπότε το αφήνω στην άκρη, γιατί θα το χρειαστούμε μόλις φτιάξουμε το ψωμάκι μας. Έχουμε 300 γραμμάρια πουρέ από το παντζάρι, θα προσθέσουμε μέσα το νεράκι και τη μαγιά. Και σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, το παντζάρι είναι πλούσιο σε πάρα πολλά σάκχαρα. Αλλά μας χρειάζεται στη συνταγή, γιατί η μαγιά πάντα τι χρειάζεται? Χρειάζεται κάτι να φάει. Οπότε σε αυτό το σημείο θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά τη μαγιά μαζί με το νεράκι και το παντζάρι μας, μέχρι που να διαλυθεί. Έτσι ακριβώς θα μπορούσαμε να αφήσουμε για τουλάχιστον 10 λεπτάκια, μέχρι που να ενεργοποιηθεί η μαγιά.
Αλλά σε περίπτωση που δεν έχετε χρόνο και θέλετε να πάτε κατευθείαν με τη συνταγή, μπορείτε. Ρίχνουμε μέσα στο αλεύρι. Θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο. Λίγο αλατάκι. Και θα βάλουμε στον κάδο το μίξερ με το γάτσο και χτυπάμε πολύ καλά για τουλάχιστον 5 λεπτάκια μέχρι που να ομογενοποιηθεί το μείγμα και στο τέλος θα προσθέσουμε τα καρύδια. Όταν είναι έτοιμη η ζύμη μας, θα φτιάξουμε το ψωμάκι και θα το αφήσουμε να φουσκώσει μέχρι που να το βάλουμε μέσα στο φούρνο. Και μετά από 5 λεπτάκια το ψωμάκι μας είναι σχεδόν έτοιμο, οπότε ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα καρύδια. Αλλά να τα ψιλοκόψουμε λίγο, να υπάρχει δάγκωμα παντού από καρύδια. Οπότε λίγο με το μαχαίρι σας, δεν θα τα βάλετε φυσικά στο μίξερ να τα κάνετε πούδρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνουμε αυτό. Θα τα ψιλοκόψουμε λίγο με το μαχαίρι. Και όπως είναι, θα ρίχνουμε μέσα στο ζυμάρι. Τελευταία στιγμή, γιατί άμα τα ρίξουμε στην αρχή θα λιώσουν τελείως και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε δυναμώνουμε λίγο το μίξερ. Να απορροφηθούν και να πάνε τα καρύδια μέχρι μέσα. Και ουσιαστικά το δύσκολο κομμάτι μόλις τελείωσε. Οπότε με το που ξεκολλήσει το ζυμάρι μας από τον κάδο του μίξερ, πάρτε λίγο αλευράκι, βάλτε στα χέρια, να σας βοηθήσει να το πλάσετε. Εδώ. Γενικά το αλεύρι βοηθάει πάρα πολύ στο να μην κολλάει το ζυμάρι στα χέρια μας. Βάλω λίγο ακόμα εδώ. Και πολύ ωραία φτιάξτε ένα όμορφο ζυμαράκι. Άμα δείτε ότι κολλάει στα χέρια, πάρτε λίγο αλεύρι ακόμα στα χέρια σας. Εδώ. Βοηθήστε το. Κάνουμε ένα ψωμί που έχει σαν βάση ένα λαχανικό. Οπότε θέλουμε να είναι αρκετά ζουμερό, να το πω έτσι, μαλακό, να κολλάει στα χέρια μας, γιατί θέλουμε να έχει και ένα άψογο αποτέλεσμα μέσα στο φούρνο. Λοιπόν, όπως είναι, βάζουμε σε ένα ταψάκι, εδώ, θα το αφήνω στην άκρη, αλείφουμε με λίγο αυγουλάκι, μπορείτε να βάλετε και λίγο νεράκι. Και έχω ένα μίξ ξηρό καρπών εδώ πέρα, από καρύδι, κολοκυθόσπορο και βρώμη. Θα ρίξω πάνω, εδώ. Θα χαράξουμε το μαχαίρι μου στα τρία, εδώ και εδώ. Και αφήνουμε στην άκρη να φουσκώσει για περίπου μία ωρίτσα. Θέλουμε να διπλασιαστεί σε μέγεθος με μία πετσέτα από πάνω. Και εγώ βέβαια έχω ετοιμάσει ήδη ένα και θέλω να σας δείξω πόσο ωραίο και φουσκωτό γίνεται. Αυτό είναι. Βλέπετε πώς έχει φουσκώσει. Να υπενθυμίζω ότι το παντζάρι από μόνο του έχει φυσικά σάκαρα, οπότε το ψωμάκι μας θα βγει λίγο γλυκό. Από παλιά το παντζάρι και το καρότα χρησιμοποιούν σε γλυκά σαν βάση, γιατί έχουν ζάχαρη μέσα. Οπότε όταν δεν είχαν ζάχαρη να χρησιμοποιήσαν, παίρνανε το καρότο και το παντζάρι και τα βάζανε μέσα στα γλυκά τους για να δώσουν μέσα στα γλυκά τη φυσική ζάχαρη που υπήρχε στα λαχανικά. Τώρα, ήρθε η ώρα για ψήσιμο. 180 βαθμούς, θέλουμε 30 με 40 λεπτάκια και υπάρχει μεγάλη απόκληση γιατί. Μερικές φορές βάζουμε λίγο παραπάνω νεράκι στο μπουρέ, οπότε βγαίνει λίγο πιο ζουμερό το μείγμα. Μερικές φορές βάζουμε λιγότερο, οπότε έχει να κάνει καθαρά με το μπουρέ μας. Το πόσο ζουμερό σε νερό ήταν και το πόσο όχι. Στα 30 λεπτάκια αρχίζουμε να ελέγχουμε και άμα χρειαστεί λίγο παραπάνω ώρα, αφήνουμε μέσα. Μάξιμου να πάρει 40 λεπτάκια, δεν θα πάρει παραπάνω. Οπότε από 30 λεπτάκια ελέγχουμε και 40 λεπτά με το που βγει και είναι έτοιμο το ψωμάκι, θα αφήσουμε λίγο να κρυώσει και θα ετοιμάσουμε τον dip για να σερβίρουμε. Και το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε πόσο φανταστικό έχει γίνει. Και πραγματικά είναι ένα super food ψωμί, γιατί έχει το παντζάρι, έχει τους ξηρούς καρπούς, είναι πάρα πολύ φυσικό, έχει φυσικά σάκχαρα μέσα και θέλω να δείτε και πόσο έχει γίνει. Εν τω μεταξύ το κάναμε πολύ εύκολο, γιατί μόλις με ένα φούσκωμα κατευθείαν βάλαμε στο φούρνο. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι που ηριδίζει μέσα το παντζάρι, έχει άλλα σημεία λίγο πιο κόκκινα, έχει λίγο πιο λευκά. Φαίνεται ότι είναι ένα φυσικό προϊόν. Και κοιτάξτε εδώ. Ό,τι πιο φυσικό και νόστιμο θα μπορούσαμε να φτιάξουμε. Τώρα, με τον υπόλοιπο πουρέ που έχει απομείνει, θα φτιάξουμε ένα πολύ γευστικό και ωραίο dip. Χρειαζόμαστε λίγο μαραθόσπορο, θα βάλουμε σε ένα τηγανάκι για να το ζωντανέψουμε. Είναι πάρα πολύ λίγο, ξέρω, αλλά το χρειαζόμαστε, πρέπει να το ζωντανέψουμε και να του δώσουμε ένα ωραίο άρωμα.
Και το τηγάνι είναι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουμε αυτό, γιατί ουσιαστικά ξυπνάει όλα τα μπαχαρικά, απλά άμα τα ζεστάνουμε λίγο. Όση ώρα ζεσταίνουμε το μαραθώσπορο, πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά μέσα στο dip μας. Έχουμε το πουρέ από το παντζάρι, θα προσθέσουμε το γιαούρτι. Στραγγιστό γιαούρτι οπωσδήποτε για αυτή τη συνταγή, γιατί άμα βάλουμε το κανονικό γιαούρτι, επειδή έχει αρκετή υγρασία, θα βγει πάρα πολύ νερουλό το dip μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Θα προσθέσω λίγο ξύσμα από λεμόνι. Εδώ. Θα βάλω χυμό από το λεμόνι, αλλά πάρα πολύ λίγο. Ουσιαστικά θέλω μισή κουταλιά της σούπας, εδώ. Κοιτάξτε, ίσα ίσα για να υπάρχει, λίγες σταγόνες μέσα. Αλατάκι. Πιπέρι. Ελαιόλαδο, και μην το λυπηθείτε. Θέλω τουλάχιστον 2-3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Εδώ θέλουμε να μας δώσει αυτή τη φρεσκάδα και ουσιαστικά ο μαραθώσπορος είναι έτοιμος και έχει μυρίσει υπέροχα. Μυρίζει ούζο όλο το στούντιο. Θα το σπάσω λίγο. Σε περίπτωση που δεν έχετε γουδί, μπορείτε να το σπάσετε λίγο με το μαχαίρι σας. Αλλά πραγματικά, άμα το σπάσετε, δίνει μια φανταστική γεύση. Κοιτάξτε εδώ. Έγινε σκόνη, οπότε όλος ο μαραθώσπορος θα πάει μέσα. Και ανακατεύουμε. Τώρα, θα δοκιμάσω λίγο, για να δω αν χρειάζεται λίγο παραπάνω λεμόνι, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Πεντανόστιμο. Και πάρα μα πάρα πολύ υγιεινό. Και πρωταγωνιστή σε αυτή τη συνταγή είναι το παντζάρι. Και τώρα ήρθε η ώρα να σερβίρουμε, οπότε θέλω ένα ωραίο ξυλοκοπής. Αυτό μου αρέσει. Και θέλουμε λίγη πρασινάδα, έχω λίγο ρόκα και λίγο σπανάκι. Θα απλώσω πάνω στο ξυλοκοπής. Εδώ. Θα κόψω 2 ακόμα φέτες ψωμάκι. Εδώ. Και εδώ. Μα είναι φανταστικό. Κοιτάξτε. Θα προσθέσω λίγο από τον dip πάνω. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Έχω ντοματίνια. Τέλεια. Και λίγο φετούλα. Παναγία μου, αλλά τη φέτα δεν θα τη σπάσω να την κάνω ρουστίκ. Για πρώτη φορά θα την κάνω κυβάκια. Και εδώ. Βάλτε τη φέτα παντού να υπάρχει και πάνω στο παντζάρι. Μας αρέσει πάρα πολύ. Βασικά μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπουμε, είναι φανταστικό. Και να μην είσαι λάτρης των λαχανικών, με το που βλέπεις αυτή την πιατέλα, θες να δοκιμάσεις. Θα ρίξουμε λίγο φρέσκο ελαιόλαδο από πάνω. Λίγο πιπεράκι. Λίγο αλατάκι. Και βουαλά. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Για το ψωμί με παντζάρια και ξηρούς καρπούς. Βάζουμε τα παντζάρια σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει και τα αφήνουμε να βράσουν για 20 λεπτά. Στη συνέχεια τα σουρώνουμε, τα μεταφέρουμε ζεστά σε ένα δοσομετρικό δοχείο και χτυπάμε με το ραβδομπλέντερ μέχρι να γίνουν πουρές. Μοιράζουμε τον πουρέ σε 2 μπολ και τον αφήνουμε να κρυώσει. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ 300 γραμμάρια πουρέ από το παντζάρι, το νερό, τη μαγιά και ανακατεύουμε με ένα σύρμα χυρός μέχρι να διαλυθεί η μαγιά. Προσθέτουμε το αλεύρι, το ελαιόλαδο, το αλάτι και χτυπάμε στο μίξερ τουλάχιστον για 5 λεπτά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Στο τέλος, ψιλοκόβουμε τα καρύδια, τα ρίχνουμε στη ζύμη και χτυπάμε για ακόμα ένα λεπτό μέχρι να ενσωματωθούν αλλά να μην λιώσουν. Έπειτα, ρίχνουμε λίγο αλεύρι στα χέρια, πλάθουμε τη ζύμη και τη βάζουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα. Αλείφουμε με το αυγό και προσθέτουμε το μείγμα των ξηρών καρπών. Καλύπτουμε με μία πετσέτα και αφήνουμε τη ζύμη για μία ώρα να φουσκώσει. Ψήνουμε το ψωμί σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30 με 40 λεπτά. Για τον dip, σοτάρουμε σε ένα τηγάνι τον μαραθώσπορο. Έπειτα, τον σπάμε σε ένα γουδί μέχρι να γίνει σκόνη. Προσθέτουμε στον υπόλοιπο πουρέ από το παντζάρι, το γιαούρτι, το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι, αλάτι, πιπέρι, το ελαιόλαδο, τον μαραθώσπορο και ανακατεύουμε. Κόβουμε σε φέτες το ψωμί, το σερβίρουμε με σαλάτα πράσινων λαχανικών, βάζουμε λίγο από το dip στις φέτες ψωμιού, προσθέτουμε τα ντοματίνια και τη φέτα,
Ρίχνουμε ελαιόλαδο, πιπέρι και αλάτι. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Θα κόψω φρέσκο ψωμάκι. Θα βάλω λίγο από τον dip. Λίγο φετούλα. Και νομίζω ότι αυτό πραγματικά είναι ο παράδεισος. Λίγο λαδάκι. Η φέτα συνδυαστικά με το παντζάρι και το λεμονάκι που έχουμε βάλει και όλα τα αρωματικά κάνει κάτι τόσο μοναδικό. Δεν θέλω να σταματήσω να τρώω. Το ψωμί είναι λίγο γλυκό και είναι γλυκό από το ίδιο το παντζάρι. Αυτό είναι το φανταστικό. Είναι κάτι μοναδικό και πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Παναγία μου, πρέπει να το φάω πριν λεωρθώ.